Της Κύπρου παίρνει. Ναι, ναι, εκεί μπροστά που είναι. Θα σε σηκώσουμε. Μιχάλη, εσύ. Το Μιχάλη θα πάω. Ναι, ναι, ναι. Α. Μαζί θα πάμε. Εγώ θα σε πάρω στους ώμους για να είσαι ψηλά, να φαίνεσαι σίγουρα. Έχει μια ελπίδα να σε προσέξουμε εκεί. Έχει μια ελπίδα. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα όμως και κάθε Πέμπτη βγαίνουν οι νέες ταινίες στις αίθουσες. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είδα δύο ταινίες. Είδες δύο. Λες και ήταν πρώτη προβολή και δεύτερη προβολή. Γι' αυτό λοιπόν ο Θάνος θα μας πει τώρα. Μάλλον το δεν θα μας πει ο Θάνος. Το βίντεο είναι του Αλέξανδρου Μανού Λιζάρδου. Ναι, ο Θάνος θα σου προτείνει νέες ταινίες για να πας αυτή την Πέμπτη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, πρόλαβα τις παλιές. Κάτσε να δεις τι παίζει. Έχεις δίκιο. Ας κάτσω. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του και ο Πάολο Σορεντίνο, γιατί ο κινηματογράφος χρειάζεται βοήθεια εξ ουρανού. Τα νέα περιοριστικά μέτρα, ο φόβος του κόσμου να κλειστεί σε μια αίθουσα και η υπερπληθώρα νέων ταινιών οδήγησε σε έναν πανολεθρίαμβο τις περισσότερες ταινίες της εβδομάδας που πέρασε. Με μοναδική εξαίρεση τον Νίκο Γκούτσι, που δούλεψε σε μεμονωμένες αίθουσες, τους Eternals που συνεχίζουν μια αξιοπρεπή πορεία στους πολυκινηματογράφους, όλες οι άλλες ταινίες καταποντίστηκαν. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλει το χέρι του Θεού μια τάξη σε αυτή την εβδομάδα. Just when you thought it was safe to go back to the theater. Naked, Mrs. Cremins. I can see that. Συμμετρικός, επαναλαμβανόμενος, θλίαρος Wes Anderson αναπαράγει με φαντασία μια ιστορία που ίσως συνέβαινε σε δημοσιογράφους του New Yorker, αφού το έγκριτο έντυπο αποτέλεσε την έμπνευσή του. Η εφημερίδα Γαλλική Αποστολή χάνει ευνηδιαστικά τον αρχισυντάκτη της και έτσι η κυκλοφορία της αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Πριν μπει στο τυπογραφείο η τελευταία προσέκδοση Φυλάδα, παρακολουθούμε ιστορίες ανθρώπων που αυτά που τους συμβαίνουν θα μπορούσαν ίσως να μπουν στις επιφυλίδες. Λίγο πριν ο ταλαντούχος Diego Armando Maradona υπογράψει τη μεταγραφή του στην Νάπολη, ένα νεαρό και ονειροπόλο αγόρι θα δει τη ζωή του να αλλάζει, τους γονείς του να φεύγουν απρόσμενα από τη ζωή, τους φίλους του να απομακρύνονται και την αθωότητά του να φθήνει. Στην πιο προσωπική του ταινία, ο βραβευμένος με Όσκαρ Πάολο Σορεντίνο μας ξεναγεί σε μια συνεφή Νάπολη του 80. Η ταινία The Hand of God, η ελληνιστή Το Χέρι του Θεού, βασίζεται σε προσωπικά γεγονότα της ζωής του δημιουργού. Είναι και η επίσημη πρόταση της Ιταλίας για τα Όσκαρ. Ο θρύλος της νύμφης του νερού θέλει μια γυναίκα που την παράτησε ο μεγάλος ερωτάς της να τον εκδικείται σκοτώνοντάς τον και επιστρέφοντας στο νερό. Αυτή είναι και η κλίση της Ουντίνε. Θα μπορούσε να αντισταθεί στις επιταγές του μύθου. Δύο μεγάλα φεστιβαλικά βραβεία στο Βερολίνο για το παραμύθι που μόνο οι μεγάλοι θα αντιληφθούν καθαρά τις πολλαπλές ερμηνείες του. Ακριβώς το αντίθετο από την επόμενη ταινία. Yeah. Θεία Κέισι, μπορεί να μείνει μόνο για μια νύχτα. Μια νύχτα. Αυτός, αυτή ή αυτό που αγαπάμε στα μάτια μας δείχνει τεράστιο. Στην ταινία Clifford, ο κόκκινος σκύλος, μόνο με την αγάπη της ένα κοριτσάκι θα δώσει γιγαντιές διαστάσεις στο παράξενο και υπερβολικά κόκκινο σκυλάκι της. Η ταινία που απευθύνεται εξ ολοκλήρου στο νεαρό κοινό κυκλοφορεί στην Ελλάδα μεταγλωτισμένη. Hey, buddy. Όπως έλεγε και ένας θρυλικός αστέρας του ερωτικού κινηματογράφου, η επόμενη ταινία έρχεται για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι. Με ξεστοιχειωτική διάθεση, παλιούς και νέους χαρακτήρες επιστρέφουν οι Ghostbusters. Δύο παιδιά και η μητέρα τους θα ανακαλύψουν την σύνδεσή τους με τους θρυλικούς Ghostbusters. Ελάχιστη παρουσία των κλασικών ηρώων, προσεγμένη εισαγωγή των νέων χαρακτήρων. Μια ευχάριστη και διασκεδαστική επιλογή για το Σαββατοκύριακο. Τι έπαθε το σκυλάκι. Δεν ήταν κόκκινο και ωραίο. Φυσικά είναι τέρα μετά. Το δεν έχει μέσα. Εγώ μπήκα στο σκυλάκι το κόκκινο. Καλέ, δεν στου Ghostbusters τώρα. Βάλε τώρα τι φορέ. Εγώ σε καταλαβαίνω. Στου Ghostbusters ξέρω τι περιμένω. 25 δολάρια κάνει το σπίτι του Home Alone που δεν συμπαθεί. 25 δολάρια τη βραδιά. Κώστα Βαϊμάκη, καλώ ήρθε. Δηλαδή, ακόμη και εσύ που δεν χωνεύει το Home Alone, 25 δολάρια που θα δεν θέλω. Που έχει ζωντανή ταραντούλα, δεν θέλω. Το σπίτι θα πας, δεν έτσι είναι λέγατε. Αυτό. Έχει μέσα, σπίτι, έχει μέσα το σπίτι και ζωντανή ταραντούλα. Εκεί που το νοικιάζει. Ναι, ναι, το είπε μέσα. Ελεύθερη κυκλοφορία για να την συνεχίσω έχουν. Και την κουβέντα που κάνα, κουφάθηκα δικαί μου. Καράφλια σακούλησε. Παπα, που κάνε, που τα δυνατό. Να πάμε στα έτη. Ταιριάζει με τον Ghostbusters, το οποίο όμως κοίταξε τώρα. Είχα ένα θείο που το κουφάθηκα, δεν το καταλάβαινε. Έλεγε τι βρίσκεται χιούμορ σε αυτό. Πού να ξέρει. Ότι τώρα δεν βρίσκουμε ούτε εμείς χιούμορ σε αυτό. Το Ghostbusters έσκησε στην Αμερική. Τι σημαίνει αυτό.
Ότι. Δεν έσκησε, πήγε καλά. Πήγε καλά, ναι, τι θες. Έσκησε, ναι. Έσκησε ένα άλλο αυτό που το είχε βγει ένα γκόστ φάσμα πριν κάτι χρόνια το οποίο δεν πήγε καλά. Ήταν με κυρίες στο ρόλο των κυνηγών φαντασμάτων. Δεν πήγε πολύ καλά, οπότε το ξαναγυρίσαμε λίγο στις ρίζες του. Ναι. Κάναμε ένα reunion. Εντάξει, ωραία. Βλέπετε και τα social media, εγώ που κάθε φορά που τα βλέπω τα σχολιάζω και τις εκπομπές και τα δικά μας. Και θέλω να μάθω τι έγινε αυτό το κόκκινο σκυλάκι τώρα, έχω μεγάλη αγωνία. Γιατί έγινε τέρας αυτό το σκυλάκι. Άλλο σκυλάκι ήταν εκείνο. Άλλο ήταν εκείνο. Άλλο ήταν εκείνο, ναι. Εντάξει, σε καλύψαμε. Ναι, με καλύτερο το δόμο. Υπάρχουν νέες ταινίες στο σινεμά λοιπόν από σήμερα, όπως είπε ο συνάδελφος Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Μπορείς να διαλέξεις μια από αυτές. Εγώ του Wes Anderson ψήνομαι να πάω. Και εμένα μου άρεσαν αρκετές ταινίες. Και επειδή είναι και. Κοίταξε τώρα το Δεκέμβρη, θα βγουν και όλες τις οσκαρικές. Όσες οσκαρικές. Και μερικές τριμώχνονται. Δεν προλάβανε, ναι. Θα βγουν για να μπορούσαν να είναι υποψήφιες μέσα στο 2021. Ναι, και έτσι. Ακόμα που βγαίνουν ας πούμε, για πλατφόρμες τύπου Netflix, πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν μια εβδομάδα σε αίθουσες. Ανεπλεγμένες αίθουσες, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να πάνε στα Όσκαρ. Έστω και σε μία αίθουσα. Ναι. Έστω και σε μία. Γι' αυτό κάποιες ανοίγουν σε 2-3 αίθουσες. Και μετά κάνουν και μεγαλύτερο άνοιγμα. Όπως και με τον Ιρλανδό, ας πούμε τότε, του Σκορσέζε, που αναγκάστηκαν ουσιαστικά να το βγάλουν σε κάποιες αίθουσες. Μόνο και μόνο για να μπορεί να πάει στα Όσκαρ. Υποψήφιο. Και μετά πέρασε καιρό, ανοίγει σε πολλές αίθουσες. Ωραία, εντάξει. Δεν έχει τέτοια αγωνία αυτό. Εσύ. Όχι, καμία, δεν αυτό δεν έχουν αγωνία οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ταινία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί λέγαμε τώρα τι θα γίνει, ήρθε και ο Πάπας. Ναι, ήρθε και ο Πάπας. Δεν ήρθε εδώ, είναι στην Κύπρο ο Πάπας.